Αποτέλεσμα. Mm-hmm. Δηλαδή για μένα θα ήταν πολύ πιο ενδιαφέρον αν, όπως για παράδειγμα, είμαστε εδώ πέρα με τους υπόλοιπους συνυποψηφίους, θα μπορούσατε για παράδειγμα να έχετε ένα ζευγάρι πολιτικών αρχηγών και την άλλη μέρα ένα άλλο ζευγάρι πολιτικών αρχηγών και θα μπορούσαν να βγουν σε ένα πιο χαλαρό. Σε ένα πολύ πιο χαλαρό περιβάλλον να βγουν πιο χρήσιμα πολιτικά συμπεράσματα. Να λέγατε, ας πούμε, ότι ξεδίπλωση ή κατόρθωσαν να ξεδιπλώσει και ο κ. Τσίπρας από τη δική του πλευρά. Και θέλω λίγο να μου πείτε και για τη στόχευση. Τη δική του ιδιαίτερη πολιτική, ή είναι όλοι εγκλωβισμένοι τελικά, όσοι βρίσκονται σε αυτή την κατεύθυνση, ενώ εγκλωβισμένοι τελικά στο περιβάλλον μνημόνιο και επομένως, τι να ξεδιπλώσω, θα ξεδιπλώσω ποιος είναι ο καλύτερος, λέει μια άποψη. Ποιος είναι ο καλύτερος να διαχειριστεί τα πράγματα. Μπόρεσε να ξεφύγει ο πρωθυπουργός από αυτό και, ο πρώην πρωθυπουργός από αυτό και να εμφανίσει αυτό που λέει το παράλληλο, τη διαφορετική αντίληψη, ή απλώς προβάλλεται το είμαι νέος, είναι το καινούριο. Θέλω τη δεύτερη ευκαιρία, τώρα θα ανοίξουμε την πολιτική μας κτλ. Κοιτάξτε, σίγουρα σε βάθος το να κάνεις μία ανάλυση του παράλληλου προγράμματος, να εκθέσεις επιχειρήματα γιατί μπορεί να γίνει, πώς μπορεί να γίνει παράλληλα με το μνημόνιο, νομίζω ότι ήταν ούτως ή άλλως δύσκολο. Προσπάθησε να βάλει κάποιες πτυχές, κάποια ψήγματα. Από εκεί και πέρα, όποιος από τους ψηφοφόρους και τους τηλεθεατές θέλει περισσότερο να ενημερωθεί, θα πρέπει να καταφύγει ή και αυτά, ή να δει την ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, τη συνέντευξη τύπου, για παράδειγμα, του Αλέξη Τσίπρα. Είστε ικανοποιημένος εσείς από αυτό που είδατε χθες για τον κύριο Τσίπρα, μιλάω τώρα. Ο κύριος Τσίπρας νομίζω ότι στο πλαίσιο του debate έκανε αυτό που μπορούσε να κάνει. Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν ήθελα και θα προτιμούσα να μην χρειαστεί και χάρηκα που δεν έκανε να πετάξει κάποιο, να βγάλει κάποιους επικοινωνιακούς λαγούς από ένα καπέλο, σαν ταχυδακτυλουργός, για να πετάξει την ατάκα η οποία θα συζητηθεί την επόμενη μέρα. Νομίζω ότι και η κατάσταση η κοινωνική και οικονομική είναι αρκετά σοβαρή και νομίζω τέτοιου τύπου εντυπωσιασμοί θα ήταν και περιττή και ενδεχομένως ακόμα περισσότερο ενοχλητική και για το τηλεοπτικό κοινό. Κύριε Δέντια, αντίστοιχα. Νομίζω θα προσυπέγραφα τα περισσότερα από όσα είπε ο συνάδελφος. Πρέπει και αυτό να τα αλλάξουμε. Νομίζω ότι δεν έπρεπε να γίνει έτσι αυτή η δουλειά. Δεν είναι ωραίο. Η λαϊκή έκφραση σούπα. Ναι, νομίζω που δεν είναι ωραία να την πει κανείς, αλλά νομίζω ότι ανταποκρίνεται στην αλήθεια. Και δεν. Μήπως δεν πρέπει να την κάνει τη δουλειά, δεν έδωσαν οι κανόνες. Γιατί ήταν οι κανόνες σε πολύ μεγάλο βαθμό που περιόρισαν πολιτικούς αργούς. Εκεί υπήρχαν άνθρωποι, ανεξαρτήτως τι πιστεύει ο καθένας, με επικοινωνιακό χάρισμα, με δυνατότητα διατύπωσης σκέψης, ιδεών. Δεν μπορείς μέσα σε ένα στενό ασφιχτικό πλαίσιο.